Και πάμε να μιλήσουμε σε αυτό το σημείο με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων. Πάμε λοιπόν στα Χανιά να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Τοπολιανάκη. Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Το θέμα είναι αν την 1η Δεκεμβρίου οι έμποροι προλάβουν το τρένο της ανάκαμψης του κλάδου, έστω και της σταδιακής ανάκαμψης του κλάδου. Κατανοούμε ότι μετά από 6 μήνες πτώσης τζίρου ότι δεν είναι εύκολο να ανακάμψει η οικονομία. Αυτό είναι σίγουρα γνωστό σε όλους. Το ότι θα ανοίξουμε 1η Δεκεμβρίου κατά τα λεγόμενα του Υφυπουργού Ανάπτυξης του κ. Παπαθανάση είναι κατ' εμάς εικασίες βάσει κάποιων άλλων προδιαγραφών. Αν πέσουν δηλαδή τα κρούσματα κάτω από ένα όριο, το καταλαβαίνετε αυτό ότι δεν μπορούμε να σταθούμε σε μια κουβέντα σήμερα του κ. Παπαθανασίου, νομίζω ότι θα δούμε τις επόμενες ημέρες, μακάρι ο ιός να αρχίσει να αποδυναμώνεται και όλοι μας να πάμε σε μια κανονικότητα σιγά σιγά, ώστε να μπορέσει και αυτή η οικονομία και ιδίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να ανασάνουν. Κύριε Τοπολιανάκη, είναι ένα καλό σενάριο να ανοίξουν τα καταστήματα την 1η του επόμενου μήνα? Ναι, νομίζω ότι είναι ένα καλό σενάριο, το επιθυμούμε. Ξέρετε και το που έκλεισε αυτή τη στιγμή το λιανεμπόριο. Δεν νομίζω ότι τόσο πολύ οι επιχειρήσεις, οι εμπορικές στο λιανεμπόριο είχε τεράστιο πρόβλημα. Όλοι ήμασταν με τα πρωτόκολλα που μας είχαν πει. Το καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μας πιάσαν λίγο σε μια έκπληξη. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει θέμα με τον ιό, ότι η διασπορά του είναι... μεταλλάσσεται και εντάξει, γιατροί δεν είμαστε, απλά είμαστε έμποροι της καθημερινότητας που όταν κλείνει μια επιχείρηση καταλαβαίνετε ότι μας πονάει υπερβολικά πολύ, όχι μόνο εμάς, όλη την οικονομία και την κοινωνία. Μιλήσαμε πρόεδρε για το καλό σενάριο, πάμε τώρα το κακό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο δεν ανοίγουν οι επιχειρήσεις 1η Δεκεμβρίου, καθυστερεί, πάμε για 10-15 Δεκεμβρίου. Έχει χαθεί λοιπόν ένα πολύ σημαντικό 15ήμερο που τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε και άνοδος της τουριστικής κίνησης. Γενικά, ο Νοέμβριος ήταν ένας καλός μήνας ξεκινώντας ο χειμώνας. Χάνουμε λοιπόν, ο Δεκέμβριος ξεκινάει η δουλειά μετά τις 15. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Οφείλουμε μετά που πέφτουν ας πούμε, τα δώρα και ξεκινάμε να μπούμε στη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Αν ταυτόχρονα όμως δεν ανοίξει, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες να ανοίξει είτε η εστίαση είτε άλλα πράγματα, απλά θα κινηθεί ο κόσμος σε πάρα πολύ λίγα πράγματα που έχει ανάγκη. Αυτό το κατανοούμε. Δεν θα βγει κανείς στην αγορά να κάνει αγορές για να κάθεται στο σπίτι. Και εφόσον το διαθέσιμο εισόδημα δεν υπάρχει. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα που εμείς τα έχουμε πει, τα έχουμε πολιοποιεί μάλλον και δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε. Γιατί το πρόβλημα της ρευστότητας για τις επιχειρήσεις δεν λύνεται μια μέρα στην άλλη. Θα περάσει καιρός. Οι πληγές που έχουν ήδη ανοίξει τώρα και 8 μήνες και μετά από μια οικονομία που κακά τα ψέματα. 10 χρόνια όλος ο κόσμος και όλη η επιχειρηματικότητα τράβηξε τα πάντα, χρεώθηκε, έδειξε κοινωνικό πατριωτισμό για να κρατήσει τις επιχειρήσεις του, τις θέσεις εργασίας και να μπορέσει να πάει ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι του. Νομίζω ότι όλο αυτό, το πρόβλημα του COVID αρχίζει και προβλημάτισε πάρα πολύ επιπλέον τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό βλέπουμε κλεισίματα. Ναι. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τώρα με αφορμή και τα μέτρα της κυβέρνησης και θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον μέχρι και την 30 Νοεμβρίου, αλλά μετά... θα παρατείνουν τα ρολά κατεβασμένα και το λουκέτο, δηλαδή να μην μπορούν οι άνθρωποι να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Δυστυχώς αυτό υπάρχει από το πρώτο lockdown. Ένα περίπου 5 με 10% έκλεισαν και στην πόλη των Χανίων και σε κεντρικούς δρόμους. Μάλιστα, δυστυχώς και τώρα μέσα στο Νοέμβρη βλέπουμε επιχειρήσεις που δεν αντέχουν. Τα ενίκια είναι υπέρογκα. Επειδή όλες οι επιχειρήσεις... δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή στατιστικά γιατί οι επιχειρήσεις που κλείνουν δεν κλείνουν και λογιστικά. Σωστά. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα, ναι. Γιατί φεύγουν με χρέη. Άρα λοιπόν πέρα από, από τον οφθαλμό μας, δηλαδή αυτό που θα δούμε, μπορούμε να κρίνουμε «Α, έκλεισε ο τάδε ή ο παρατάδε», δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να μιλήσουμε με ποσοστά. Αυτοί που φεύγουν, φεύγουν με χρέη και δυστυχώς υπάρχει το κοινωνικό πρόβλημα εδώ για το πώς θα πληρωθούν όλα αυτά. Μάλιστα. Η στήριξη της κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αρκεί? Όχι, φυσικά. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Από την αρχή φωνάζαμε ότι θα έπρεπε να κινηθεί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Έτσι, γιατί και στην αρχή του το πρώτο lockdown ξεκινήσαμε για 10 μέρες, πήγαμε 1,5 μήνα, χάθηκε η τουριστική σεζόν για πολλούς λόγους. Ενώ είχαμε ζητήσει τη ρύθμιση για τα δάνεια, είδαν ότι το δεύτερο νομοσχέδιο που βγάζανε για τα ενίκεια, με το 30% δεν προχώρησε. Το είπε και πριν μια εβδομάδα ο κύριος Γεωργιάδης. Προχωρούν σε μια μείωση αυτή τη στιγμή μόνο για τον Νοέμβριο. Εμείς λέμε ότι πρέπει να κρατήσει τουλάχιστον 4-5 μήνες αυτό το πράγμα, η μείωση του μείον 40%. Όχι ότι είναι κάτι σωστό για να μπορέσουμε όλοι να επιβιώσουμε. Οι επιστρεπτές προκαταβολές πρέπει να δοθούν στον πραγματικό χρόνο, δεν πρέπει να καθυστερούμε σε αυτό το πράγμα. Επιδόματα που για μια πάρα πολύ μικρή επιχείρηση στο δεύτερο lockdown δεν δίνονται. Θα δοθεί η επιστρεπτέα προκαταβολή στο 50% πίσω. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια, στις δόσεις των 120 δόσεις να ξαναβγούν εξ αρχής. Μάλιστα. Με όλα τα χρέη που έχουν μπει, για να μπουν όλοι σε μια κουλτούρα πληρωμών, σιγά σιγά βγαίνοντας από το τέλμα να καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Κύριε Τοπολιανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και να ευχηθώ υπομονή στους συναδέλφους μου εκεί στη Χερσόνησο, που μετά όλα αυτά τα τελευταία τους πάνε ακόμα πιο πίσω. Και νομίζω ότι... Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.